Σήμερα, μέρες γιορτινές τώρα, έρχονται τα Άγια Χριστούγεννα μπροστά μας και θα σας ευχηθώ γι' αυτό στο τέλος. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική μέρα για το Κλικής και για τους δύο Δήμους και ήθελα μέσα σε αυτή τη γιορταστική ατμόσφαιρα να κάνω την παρουσίαση της ολοκλήρωσης του προγράμματος το οποίο έτρεξε από την Αναπτυξιακή Κλικής σε σχέση με τις παρεμβάσεις στην περιφέρεια, τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, όπως λέμε. Δηλαδή παρεμβάσεις τις οποίες ετήθηκαν νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή άλλοι φορείς ή σύλλογοι, αλλά με δράσεις οι οποίες είναι δράσεις με αντίκτυπο στην κοινωνία, με αντίκτυπο σε μεγάλο αριθμό πολιτών και βεβαίως με τελικό στόχο την καλυτέρευση της ζωής των συμπολιτών μας. Από πέρσι τον Οκτώβριο, από πέρσι μάλλον τον Φεβρουάριο, τον Οκτώβριο αποφασίστηκε από εμένα, από πέρσι τον Φεβρουάριο έγινε ένα μικρό θαύμα στο Κλικής. Καταφέραμε το εξής σε μια αγαστή συνεργασία και με τους εκπροσώπους των νομικών προσώπων που είναι μέτοχοι στην αναπτυξιακή του Κλικής, δηλαδή κατά βάση τον Δήμο Κλικής, τον Δήμο Παιωνίας και την Αντιπεριφέρεια του Κλικής, αλλά βεβαίως και με το Διοικητικό Συμβούλιο, με όλα τα στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου και με όλα τα στελέχη τα οποία εργάζονται στην αναπτυξιακή του Κλικής. Και μια υπερδέσμευση 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αποφασίστηκε από την Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την αρμόδια για τα προγράμματα Leader, μπορέσαμε και την ολοκληρώσαμε και ουσιαστικά θα απορροφηθούν αυτά τα χρήματα για το Κλικής. Για να γίνει κατανοητό, σε αυτά τα 5,5 εκατομμύρια περίπου τα μισά είναι για δημόσιες δράσεις, δημόσιες παρεμβάσεις και τα άλλα είναι ιδιωτικά έργα. Σήμερα έχουμε τις τελικές εγκρίσεις των 10 προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα οι οποίες είχαν υποβληθεί και βεβαίως εγκρίθηκαν και οι 10. Αυτό δεν ήταν κάτι απλό, γιατί πρώτον βρέθηκαν σε ετοιμότητα πράγματι οι φορείς οι οποίοι είχαν έτοιμες τις μελέτες. Γιατί έπρεπε από τον Φεβρουάριο και μετά, και αν θυμάστε από την εκδήλωση που είχαμε κάνει στην αίθουσα του επιμελητηρίου τον Μάρτιο, που προαναγγείλαμε όλη αυτή τη δράση, κατατέθηκαν οι σχετικές προτάσεις με πλήρεις φακέλους, έγινε η αξιολόγησή τους από τα στελέχη της αναπτυξιακής του Κλικής και καταφέραμε να έχουμε τις τελικές εγκρίσεις. Και πλέον τον Ιανουάριο, τέλος Ιανουαρίου, θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία, δηλαδή να βγουν οι ανάδοχοι για να κάνουν αυτά τα έργα. Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η εξέλιξη? Δεν μένω μόνο στο ίδιο το γεγονός των 5,5 εκατομμυρίων, 2,5 εμπροκειμένο για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα που θα έρθουν να ενισχύσουν δράσεις του Κλικής. Είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια τολμήσαμε και συνεργαστήκαμε στο να έχουμε να κριθούμε, γιατί κρινόμαστε και από τα όργανα της Αθήνας που μας έδωσαν την υπερδέσμευση, ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είχαμε καλές προτάσεις, ολοκληρώσαμε όλο το πρόγραμμα και απορροφήσαμε την υπερδέσμευση που μας δόθηκε. Αυτό μας ανεβάζει σε επίπεδο και μας δίνει τη δυνατότητα στο νέο πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει, ή μάλλον έχει ξεκινήσει η νέα προγραμματική περίοδος, αλλά στο νέο πρόγραμμα που θα είναι όριμο για να δεχτεί αιτήσεις περίπου στο φθινόπωρο, να έχουμε καινούργιες αιτήσεις από φορείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε σε όλες τις περιοχές του νομού, πλην του αστικού ιστού της πόλεως του Κλικής, πρέπει να το πω αυτό, το οποίο δεν μπορεί να έχει επιλέξει με δαπάνες, μόνο ο αστικός ιστός, επειδή ο πληθυσμός είναι πάνω από 15.000, δεν μπορεί να έχει επιλέξει με δαπάνες. Σε πολλές άλλες περιοχές λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε καινούργιες προτάσεις, οι οποίες και να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Άρα έχουμε 10 δράσεις, άλλες μεγαλύτερες, άλλες μικρότερες, το ανώτερο ποσό αυτών των δράσεων είναι 600.000, πλέον με το νέο πρόγραμμα θα είναι 400.000 το ανώτερο, οι οποίες ήρθαν να δώσουν μια νέα πνοή και στη λειτουργία της αναπτυξιακής, αλλά ταυτόχρονα και να βοηθήσουν δημόσιους φορείς, αλλά όχι μόνο δημόσιους φορείς, αλλά και ιδιωτικούς φορείς, συλλόγους του Κλικής, να μπορέσουν να έχουν και αυτοί στην πόλη του Κλικής, στον νομό του Κλικής, την προστέμενη αξία από τέτοια προγράμματα. Θα αναφερθώ λίγο στα έργα τα οποία έχουν εγκριθεί, στις προτάσεις μάλλον, δημοσίου χαρακτήρα, οι οποίες έχουν εγκριθεί. Εδώ υπάρχουν εμπλεκόμενοι σε όλες αυτές τις δράσεις, είτε εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, είτε στελέχη και ιδιωτικών επιχειρήσεων όπως προβλέπετε, είτε και συλλόγων όπως επίσης προβλέπετε, οι οποίοι βεβαίως έχουν συνεργαστεί άριστα με τα στελέχη της αναπτυξιακής και μπορέσαμε να έχουμε το αποτέλεσμα που σήμερα σας ανακοινώνω. Δεν μπορεί να είναι κοντά μας ο Δήμαρχος ο Κώστας Σιωλίδης, ο οποίος ήταν λίγο άρρωστος
και επέλεξε έτσι να μείνει λίγο στην οικία του και καλά έκανε. Λοιπόν, με τυχαίο τρόπο, ακριβώς επειδή το κάθε ένα από τα έργα αυτά έχει την ιδιαίτερη προστέμενη αξία του για τον σκοπό για τον οποίο έχει επιλεγεί από τον φορέα που το κατέθεσε, εγώ μένω στο γεγονός ότι κατατέθηκαν 10 προτάσεις και γίνανε δεκτές και 10 προτάσεις, όλες οι 8 από αυτές καλύπτονται το 100% της δαπάνης τους, 2 από αυτές καλύπτονται το 80% της δαπάνης τους, ακριβώς επειδή είναι και κριτήρια ιδιωτικονομικά τα οποία εμπλέκονται, είναι λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται να την αναλύσω. Απλά στα δύο έχουμε 80% ενίσχυση, επιδότηση, στα άλλα έχουμε 100% και βεβαίως είναι περιττό να πω ότι η διασφάλιση των χρημάτων είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο. Υπάρχουν τα χρήματα και γι' αυτό βγήκε και το πρόγραμμα και προχώρησε όπως προχώρησε. Λοιπόν, τα διαβάζω έτσι όπως τα έχω μπροστά μου, σε μερικά λίγο θα επιμείνω, γιατί θεωρώ ότι κάποια από αυτά έχουν πραγματικά έναν πολύ αναπτυξιακό προσανατολισμό. Και ίσως πρέπει να αποτελέσουν και το εφαλτήριο, μάλλον το ερέθισμα και για παρόμοιες προτάσεις. Και μερικά είναι οφειλόμενες δικές μας, της πολιτείας εννοώ, ανταποδόσεις σε φορείς οι οποίοι έχουν δείξει ένα πραγματικό και ουσιαστικό έργο όλα αυτά τα χρόνια. Ένα πρώτο κονδύλιο, 88.000, είναι για τον εξυγχρονισμό και την βελτίωση των εσωτερικών δικτύων ίδρυψης των οικισμών του Δήμου Παιωνίας. Κατατέθηκε η πρόταση από τη ΔΕΙΑ της Παιωνίας, αφορά συγκεκριμένους οικισμούς, στους οποίους αντικατάσταση του δικτύου ουσιαστικά ήταν μια δικιά τους προτεραιότητα, η οποία μπορεί και ικανοποιείται. Το δεύτερο έργο είναι η κατασκευή, υποδομή και προμήθεια, εγκατάσταση τάπητα στίβου δημοτικού σταδίου Γουμένησας προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Λοιπόν, επειδή επισκέφτηκα το στάδιο, το δημοτικό στάδιο της Γουμένησας μαζί με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, βλέπω εδώ και τον πρόεδρο, βλέπω και δημοτικούς συμβούλους νυν και πρώην. Πράγματι, η κατάσταση στο δημοτικό στάδιο της Γουμένησας δεν ήταν εύκολη, ήθελε σίγουρα παρέμβαση για να μπορέσει σε μια περιοχή του νομού η οποία έχει παράδοση στον αθλητισμό να μπορεί πραγματικά να κάνει χρήση σωστών εγκαταστάσεων και να γίνουν και αγώνες. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να γίνουν αγώνες. Θα σας διαβάσω, είναι το μεγαλύτερο ποσό που δίνεται ουσιαστικά, αλλά νομίζω ότι η προστέμενη αξία του θα είναι πραγματικά μεγάλη. Προβλέπεται λοιπόν η προμήθεια και τοποθέτηση θεατρικού ελαστικού τάπητα στίβου. Στίβος 6 διαδρόμων 400 μέτρων, επιστρωμένος με ελαστικό τάπητα και ειδικό διάδρομο υγρού εμποδίου, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή αγωνισμάτων δρόμου των 100-110 μέτρων, εγκατάσταση άλματος σεισμικός έκτασης 120 τετραγωνικών μέτρων, γενικότερα με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο στάδιο, νομίζω ότι η Γουμένησα πραγματικά θα έχει μια πολύ ουσιαστική αναβάθμιση σε επίπεδο υποδομών στο θέμα του αθλητισμού. Επίσης, έχουμε μια δράση πάλι σε σχέση με τα αθλητικά, η οποία κατατέθηκε από, όχι μάλλον με τα αθλητικά, μια καινούρια δράση μάλλον, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις του σκοπευτηρίου Κλικής. Λοιπόν, είναι μια πρόταση η οποία ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία έγινε από τον μοναδικό μέσα στην αίθουσα που με ξεπερνάει σε ιδιότητες, είναι δισπρόεδρος, είναι πρόεδρος στον Κυνηγητικό Σύλλογο Κλικής και πρόεδρος στο Σκοπευτικό Σύλλογο Κλικής. Είναι ο Χαράλαμπος, ο Βασιλιάδης, ο γνωστός μας Μπράβης. Είχαν λοιπόν οι κυνηγοί μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και δημιούργησαν το Σκοπευτικό Σύλλογο, μέσα από τον οποίο έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή με 577.000 να κάνουν πραγματικά ένα πολύ σύγχρονο σκοπευτήριο. Το έργο αφορά στη δημιουργία σκοπευτηρίου ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε τεμάχιο του αγροκτήματος ξηρόβρησης εμβαδού 15 στρεμάτων, με στόχο αφενός την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της περιοχής και με νέα αθλήματα και αφετέρου την αύξηση της ελκυστικότητας του νομού, ενισχύοντας τον αθλητικό τουρισμό. Πραγματικά, όπου υπάρχει οργανωμένο σκοπευτήριο, υπάρχει αθλητικός τουρισμός. Δεν θα είναι μόνο οι κλικησιώτες οι οποίοι θα επιδιώκουν να δούνε τα ωφέλη από μια. Από ένα τέτοιο είδος αθλητισμού που, συγχωρέστε με, λειτουργεί και εκτονοτικά. Λοιπόν, αλλά θα μπορούσε να έρχονται ακόμα και επισκέπτες, να διεκδικήσουμε επισκέπτες από άλλες πόλεις. Μπορούμε να διεκδικήσουμε επισκέπτες, οι εγκαταστάσεις θα είναι τέλειες. Ο Μπάμπης ήρθε μόλις από την Αθήνα, όπου ολοκληρώθηκε και η
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μια τελευταία μεταβίβαση ενός όμορου αγροτεμαχίου για να μπορέσουν οι καταστάσεις να είναι πραγματικά όσο μεγαλύτερες και πιο άνετες γίνεται. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Εδώ είναι 80% η επιδότηση, όπως σας προανέφερα, είναι ένα από τα έργα αυτού του χαρακτήρα και πιστεύουμε πραγματικά όλοι πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει αναπτυξιακά για το Κυρκίζ. Το επόμενο έργο, το οποίο δεν σας κρύβω, είναι μια προσωπική μου έτσι, αδυναμία και ήταν ένα προσωπικό μου στοίχημα, ήταν σε σχέση με τα χίλια δέντρα. Τα χίλια δέντρα, τα οποία ξέρουμε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτό το μνημείο της φύσης, δεν μπορούσε να είναι επισκέψιμο. Εκεί λοιπόν να καταθέσω ότι με βάση την πολύ μεγάλη συνεισφορά του Δασαρχείου Κυλκής, γιατί το Δασαρχείο Κυλκής έκανε τη μελέτη η οποία χρησιμοποιήθηκε και αξιοποιήθηκε, και του Δασάρχη του Γιώργου του Βρούτσα που δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ, μπορέσαμε και είχαμε ένα πλήρη φάκελο, ο οποίος προβλέπει και διαδρόμους επισκέψεων, αλλά και έναν πύργο ουσιαστικά, παρατηρητήριο για τα πτηνά, τα σπάνια πτηνά τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Δοϊράνης, και νομίζω ότι πραγματικά θα έρθει να τονώσει τη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία νομίζω και με τις δράσεις που γίνονται και από την περιφέρεια αυτή τη στιγμή στη Λίμνη Δοϊράνη και από τον Δήμο, συνολικά με τη λειτουργία του μουσείου, μπορούν να αποτελέσουν ένα τουριστικό πόλο ουσιαστικό, με πολλές και διαφορετικές δυνατότητες για κάθε επισκέπτη. Δύο λεπτομέρειες εδώ. Το μνημείο της φύσης στα χίλια δέντρα μουριών, 155 στρεμμάτων, αποτελεί σήμερα ένα τελάχιστα, αν όχι το μοναδικό απομεινάρι φυσικής δασικής φυτοκοινωνίας που υπάρχει τόσο στον ελλαδικό όσο και στον ιστορικό χώρο. Με δεδομένο ότι έχει καταστεί αδύρυτη ανάγκη περαιτέρω προστασία, ανάπτυξη και αξιοποίηση του μνημείου, το έργο περιλαμβάνει κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων από λιθοδομή για πρόσβαση και επιρρήγηση των επισκεπτών εντός του χώρου. Κατασκευή πέτρινων παγκακιών διαστάσεων, τοποθέτηση τριών πέτρινων βρυσών, κτηριακές εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του υφιστάμενου κτηρίου, σήμανση, τοποθέτηση παρών, κατασκευή ενός υπερυψωμένου παρατηρητηρίου, παρακολούθηση της πανίδας και φλωρίδας με ράμπα πρόσβαση σε αμαία. Εντός του μνημείου θα είναι η μοναδική τέτοια περίπτωση με ράμπα για αμαία σε όλη την Ελλάδα, σε παρατηρητήριο αντίστοιχο. Και εργασίες πρασίνου και αποκατάσταση της υφιστάμενης περίφραξης. Λοιπόν, περνάμε σε ένα άλλο έργο, το οποίο επίσης θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δείχνει και την ανάγκη, όταν λέμε για περιφερειακή ανάπτυξη, να μην το λέμε μόνο ως, να μην είναι μονολεκτική η προσέγγιση μας, να είναι και ουσιαστική. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα, αυτό που δεν ολοκλήρωσα πριν να πω, είναι ότι για τα χίλια δέντρα η παρέμβαση είναι της τάξης των 400.000 ευρώ. Έχουμε την αποπεράτηση του πολιτιστικού κέντρου του Μαυρονερίου Κυλκής, προϋπολογισμού δημοσίας δαπάνης 299.000. Το έργο αφορά στην αποπεράτωση του κτηρίου του πολιτιστικού πνευματικού κέντρου στο Μαυρονέρι Κυλκής, στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Νεού του Αγίου Χαραλάμπους, όλες οι εργασίες αποπεράτωσης, η προμήθεια ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού για την αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του πολιτιστικού κέντρου και η προμήθεια όλου του λοιπού εξοπλισμού. Είναι ένα κτίριο το οποίο υπάρχει στο σκελετό του, ουσιαστικά λίγο περισσότερο μάλλον από το σκελετό. Το ολοκληρώνουμε και δίνουμε τη δυνατότητα στην ευρύτερη περιοχή, με βέβαια με την απόλυτα αγαστή συνεργασία με τον Μητροπολίτη του Κυλκής, και θέλω να τον ευχαριστήσω πραγματικά, όχι μόνο για την παρουσία του εδώ σήμερα, για τη συνολική στήριξή του σε κάθε προσπάθεια, κάθε φορέα στον ομό, ο οποίος γίνεται προς την κατεύθυνση την αναπτυξιακή. Ο Μητροπολίτης μας είναι ένας άνθρωπος που στέκεται με κάθε τρόπο δίπλα μας, συμπαραστάτης και άνθρωπος στον οποίο μπορώ, τουλάχιστον εγώ και νομίζω το κάνω και άλλοι, να απευθυνθώ και να έχω τις σοφές συμβουλές του. Είχαμε λοιπόν μια πολύ καλή συνεργασία για την ολοκλήρωση αυτού του κτηρίου, το οποίο θα μπορεί να βοηθήσει πολύ την ευρύτερη περιοχή για πολλές και διάφορες εκδηλώσεις, αλλά όχι μόνο την ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι μακριά το Μαυρονέρι από το Κυλκής, για να μπορέσει ακόμα και δράσεις που κάποια στιγμή μπορεί να γίνονταν στο Κυλκής να γίνουν και εκεί, για να μπορούν να τις χαρούν και οι άνθρωποι των γύρω χωριών, των γύρω από το Μαυρονέρι. Θα έχουμε λοιπόν την ολοκλήρωση αυτού του έργου μετά από την μελέτη η οποία κατατέθηκε και από την έγκριση αυτού του έργου το οποίο έχει. Ένα δεύτερο πρόγραμμα, τα αναφέρω και τα μεγάλα και τα μικρά, 49.900 ευρώ, έχει να κάνει με την Εταιρεία Προστασίας Φύσης, Πολιτισμού, Ενέργειας και Ισόρροπης Ανάπτυξης, ο Κορμοράνος. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία προστασίας φύσης και πολιτισμού, ενέργειας και ισόρροπης ανάπτυξης, με τη συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως. Αναφέρονται αναλυτικά οι σκοποί τους οποίους στηρίζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι οποίοι αξιολογήθηκαν. Αυτό στο οποίο θέλω να μείνω μετά και έχει λίγο για μένα
και μια συμβολική αξία η αναφορά του, είναι ότι μέσα μία από τις δράσεις δημοσίου χαρακτήρα, την οποία μπορούμε και μπορεί και χρηματοδοτεί η αναπτυξία εκεί, είναι η αγορά παραδοσιακών φορεσιών και εξαρτημάτων του περιφερειακού τμήματος Πολυκάστρου του Λυκείου Ελληνίδων. Λοιπόν, είναι μια αναγκαία δράση απέναντι στο Λύκειο Ελληνίδων, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια, με τις πολλές και ποικίλες δραστηριότητάς τους, τόσο στο Κλική όσο και στην Παιωνία, έχει πραγματικά στηρίξει τον πληθυσμό του νομού σε σχέση με τη διατήρηση των παραδόσεών του, έχει στηρίξει την νεολαία μας στην αγάπη για την παράδοση, στην αγάπη για το χορό, στην αγάπη για ό,τι γνήσιο, και νομίζω είναι οφειλόμενη η ενέργεια από την πλευρά της αναπτυξιακής, τον πολύ πλήρη και περιστατωμένο φάκελο ο οποίος κατατέθηκε, να υπάρξει έγκριση η οποία θα βοηθήσει το Λύκειο Ελληνίδων να ενισχύσει έτσι, τις φορεσιές τις οποίες έχει. Και βεβαίως δεν μπορώ να μην δεν κάνω μία αναφορά, βλέποντας τη Δάφνη Νιάκα, την αγαπητή πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων, και στον Παύλο τον Πασαλίδη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε τα θεμέλια για να υπάρχει η αναπτυξιακή του Κλικής. Και αυτό δεν το λέω μόνο σήμερα, παρουσία της Δάφνης, το λέω πάντα. Ο Παύλος ο Πασαλίδης είναι ο άνθρωπος που είχε το όραμα, είχε την εργατικότητα, δούλεψε εντατικά και έβαλε τις βάσεις για μια πολύ σωστή πραγματικά εταιρεία, η οποία μπόρεσε όλα αυτά τα χρόνια να προσφέρει σε πάρα πολλά σημεία του νομού. Λοιπόν, επίσης έχουμε από την εφορία αρχαιοτήτων, είχε κατατεθεί μια μελέτη για μια δαπάνη 150.000 ευρώ που ήταν στέγαστο προστασίας και ανάδειξη του κεραμικού πυλβάνου του Ευρωπού. Το έργο αφορά στην κατασκευή στεγάστου προστασίας και ανάδειξη του ιστερορωμαϊκού κεραμικού πυλβάνου της Ευρωπού, συνολικού ευαδού κάλυψη 132 τετραγωνικά μέτρα. Ανασκάφθηκε το 1991 και βρίσκεται στα βόρεια και σε γειτνίαση με τον περιφραγμένο και επισκέψη με αρχαιολογικό χώρο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή δράση. Έχουμε στην συνέχεια τον εξυγχρονισμό του ξενώνα του Ελβό Δήμητρα στην Ποντοκερασιά του Κλικής και καινοτόμες παρεμβάσεις στη διαδρομή του Μορπατιού άλλες 155.000 στα πλαίσια της ανάπτυξης της εφαρμογής ευαισθητοποίησης σε σχέση με την αγάπη προς το περιβάλλον. Επίσης πολύ καλή πρόταση η οποία αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε. Και μια ακόμα και τελευταία πρόταση, η δέκατη, είναι ο εξυγχρονισμός της αθλητικής εγκατάστασης ποδοσφαίρου και δημιουργία γηπέδου πάντελ συνολικού προϋπολογισμού 357.000 με επιδότηση 80%. Το έργο αφορά στον εξυγχρονισμό της υφιστάμενης αθλητικής εγκατάστασης, η οποία αποτελείται από δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, στα οποία πραγματοποιούνται μόνο προπονήσεις, χορές, θεατές. Είναι μια πρόταση που κατατέθηκε από τον Αλέξανδρο, από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου τον Αλέξανδρο. Μια ακαδημία η οποία τα χρόνια τα τελευταία έχει καταφέρει και έχει προσελκύσει πολύ μεγάλο αριθμό μικρών συμπολιτών μας, οι οποίοι πραγματικά μπορούν και γνωρίζουν τις χαρές του αθλητισμού και έχουν τα ωφέλη από τον αθλητισμό. Οπότε ο φάκελος αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε και θα ενισχυθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου φορέα. Όλες αυτές οι δράσεις τις οποίες ανέφερα είναι συνολικού προϋπολογισμού, συνολικού κόστος 2.723.000 και η δημόσια δαπάνη είναι 2.536.000. Το σημαντικό είναι ότι κατέθεσαν 10 προτάσεις, γίνανε δεκτές και οι 10, είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε την υπερδέρμανση. Εγώ ολοκληρώνοντας, και μετά θα έχουν την ευκαιρία 2-3 από τους εμπλεκόμενους στα διάφορα έργα, νομίζω, να καταθέσουν την άποψή τους, θέλω να πω το εξής. Ας είναι η σημερινή μέρα ένα ερέθισμα για όλους. Και για όλους τους φορείς, αλλά και για όλους τους ιδιώτες, για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Υπάρχουν νομοί στη χώρα που έχουν καταφέρει και έχουν απορροφήσεις, οι οποίες είναι ποσά τεράστια. Δεν το κάνουν. Για να το κάνουν όμως αυτό, πρέπει να δείχνουν συνέχεια ότι ανεβαίνουν σκαλοπάτι σκαλοπάτι. Δεν έρχονται οι επιδοτήσεις, οι επιχορηγήσεις αυτές για τα προγράμματα Leader με βάση τον πληθυσμό ενός νομού. Έρχονται με βάση τις δράσεις που δείχνει η συγκεκριμένη αναπτυξιακή. Και ξέρουν πολύ καλά, ξέρει καλά ο Γιώργος Πουλγαράκης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ σήμερα, ο Παναγιώτης Κωνσταντινής, και τον ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ για την άψογη συνεργασία. Θα έχει την ευκαιρία να πει δύο πράγματα ο Γιώργος τώρα, ότι υπάρχουν αναπτυξιακές που έχουν πάρει δεκάδες εκατομμύρια έχουν απορροφήσει. Και τα απορρόφησαν δικαίως γιατί δείξαν τις δράσεις. Όταν μπορείς και έχεις
φακέλους έτσι ολοκληρωμένους με προσθέμενα αξία και την ανάπτυξη της περιφέρειας. Επιμένουμε σε αυτό γιατί αυτός είναι ο στόχος των προγραμμάτων. Αυτά μπορεί πραγματικά να απορροφήσει και άλλα χρήματα. Να ζητάσει την απορρόφηση και άλλων χρημάτων. Οπότε αυτή τη δυνατότητα θα την ξανά έχουμε το φθινόπωρο. Θα την ξανά έχουμε το φθινόπωρο και θέλω να υπάρχει εκεί από τώρα η ετοιμότητα για να κατατεθούν οι προτάσεις που πρέπει για να μπορούμε να ζητήσουμε και περισσότερα χρήματα από τη στιγμή που θα έχουμε περισσότερες προτάσεις. Τώρα είχαμε την τύχη και την ευνοϊκή συγκυρία με τη δική μου παρουσία να μπορέσει να ολοκληρωθεί ουσιαστικά ένας κύκλος των εκκρεμωτήτων που υπήρχαν και βέβαια κατατέθηκαν και νέες προτάσεις. Και έχουμε 10 στα 10 έργα τα οποία έγιναν δεκτά, έφτασαν τα χρήματα για όλα αυτά τα έργα. Μακάρι την επόμενη φορά να είναι πολύ περισσότερα και ας μην φτάσουν στη μια περίοδο, θα έχουμε την επόμενη προγραμματική. Απλά να υπάρχουν προτάσεις, να υπάρχει ενδιαφέρον και βεβαίως το επόμενο διάστημα θα δούμε και τα αποτελέσματα για τις ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται και οι οποίες επιδοτούνται, στις οποίες επίσης έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό κάλυψης. Πιστεύω θα μπορέσουμε να καλύψουμε ίσως και όλες τις προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά νομίζω ότι ίσως θα καταφέρουμε. Πάντως, πολύ μεγάλο ποσοστό όλων των τιμάτων τα οποία κατατέθηκαν θα γίνουν δεκτά. Λοιπόν, εγώ δεν θα ξαναπάρω το λόγο, θα τον δώσω στον κύριο Βουλγαράκη και στη συνέχεια στον Δήμα. Θα το δώσω στον Μητροπολίτη πρώτα, στον αγαπητό μας Μητροπολίτη και στη συνέχεια σε όποιον άλλο θέλει να μιλήσει. Θέλω να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα σε όλους και να σου πω το εξής, έτσι όπως το βιώνω πια μέσα από τις θέσεις που μπόρεσα να μου εμπιστευτούν στην Αθήνα μετά από την εμπιστοσύνη που μου έδειξε πρώτα απ' όλα ο λαός της Κυλικής. Πρέπει να ξεφύγουμε από μια μιζέρια η οποία δυστυχώς μας διακατέχει πολλούς εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Οι δυνατότητες υπάρχουν για όλους. Απλά πρέπει να μάθουμε να διεκδικούμε οργανωμένα και συστηματικά. Και δεν χρειάζεται η πολύ μεγάλη οργάνωση, δεν χρειάζεται να υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο από πίσω για να στηρίξει μια τέτοια αίτηση. Το παράδειγμα του κυνηγητικού συλλόγου, το αναφέρω, είναι μια ομάδα ανθρώπων που είπε θα κάνουμε σκοπευτικό σκοπευτήριο. Μια απλή ομάδα ανθρώπων. Φίλων κυνηγών. Το πίστεψαν, το ζήτησαν, το διεκδίκησαν, έτρεξαν πολύ, δεν γίνεται αλλιώς, αλλά μπόρεσαν και είχαν ένα φάκελο ο οποίος αξιολογήθηκε και αυτή τη στιγμή θα έχουμε με πάνω από μισό εκατομμύριο σκοπευτήριο στο Κλίκης. Λοιπόν, θέλω λοιπόν αυτήν έτσι να είμαστε πιο εξωστρεφείς, να είμαστε πιο αισιόδοξοι και να προσπαθούμε με τη συνεργασία όλων των φορέων να εκμεταλλευτούμε ό,τι δυνατότητα μπορεί να δοθεί για το καλό των Κλικησιωτών, για το καλό του νομού μας. Να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους και με πάντα στη διάθεση όλων όσων έχουν μια σκέψη, μια πρόταση, ένα προβληματισμό, γιατί νομίζω ότι είναι για όλους εμάς που βιώνουμε εδώ, για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά, για όλους εμάς που έχουμε ένα ρόλο, είναι στοίχημα να μπορούμε να κάνουμε ποιοτικότερες συνθήκες των συμπολιτών, τις συνθήκες ζωής των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλησπέρα σε όλη την Ομίγυρη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς τον αγαπητό μας Αντιπρόεδρο, τον Γιώργο τον Γιωργαντά, για τη βοήθεια και τη στήριξη την οποία προσέφερε σε ένα όραμα της σειράς μας Μητροπόλεως. Το όραμα αυτό έχει σχέση με μία πράσινη Μητρόπολη, όπως οραματίζομαι να χαρακτηρίζεται και να χαρακτηριστεί η Ιερά Μητρόπολής μας. Υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές, διότι είναι μία Μητρόπολη μέσα σε ένα φυσικό κάλος απαράμιλο, του οποίου θα πρέπει όλοι να είμαστε διαχειριστές και να το προβάλλουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι λοιπόν είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι του χρόνου σύν Θεό θα έχουμε αρκετά σημαντικά γεγονότα στην Ιερά μας Μητρόπολη διότι γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τις ιδρύσεώς της. Ένα κορυφαίο γεγονός θα είναι η επίσκεψη του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου και ένα άλλο επίσης μέγιστο κορυφαίο γεγονός θα είναι η επίσκεψη του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Η επίσκεψη του Παναγιωτάτου το Σεπτέμβριο 21 με 24 Σεπτεμβρίου του 2024 θα συνδυαστεί με μια οικολογική ημερίδα που θα είναι το αποκορύφωμα πολλών εκδηλώσεων οι οποίες και επιχορηγούνται μετά από αυτή την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Γιωργαντά και με τον αγαπητό μου Παναγιώτη Κωνσταντινίδη μέσα στην χρηματοδότηση των δράσεων του Κορμοράνου, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας, την οποία και ίδρυσε η Ιερά μας Μητρόπολη, με σκοπό
να αφυπνίσει μικρούς και μεγάλους στην περιοχή μας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό, το ότι μέσα σε πολλές συνεργασίες που είχα κατά το πρόσφατο παρελθόν με τον κύριο Γιοργαντά, ο οποίος ζητά και ενισχύει και τα κοινωνικά μας παντοπολία και τα σύστημά μας με πολλούς τρόπους, από θέσεις οποίες κατήχε, τώρα σκέφτηκε να τίνει ένα χέρι προς την Ιερά Μητρόπολη και να δει σε ποιο σημείο μπορεί να βοηθήσει κοινωνικές δράσεις, οι οποίες θα είχαν σαν σκοπό και έχουν σαν σκοπό την πληροφόρηση και την ανακούφιση των πολιτών. Έτσι λοιπόν μία από αυτές τις δράσεις είναι η δράση του Κορμοράνου, ο οποίος φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στα πνευματικά και πολιτιστικά και οικολογικά δρόμενα της περιοχής μας για το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες δεκαετίες. Μία από αυτές τις δράσεις θα είναι και η μερίδα την οποία θα κάνουμε με την παρουσία του Παναγιωτά, του Οικουμενικού Πατριάρχου και διαπρεπών ομιλητών, οι οποίοι θα μιλήσουν πάνω σε θέματα οικολογικά. Το προηγούμενο διάστημα θα έχει ήδη δοθεί ευκαιρία να αφυπνιστούν μικροί και μεγάλοι μαθητές και ενήλικες κάτοικοι των περιοχών μας σε θέματα οικολογίας, σε θέματα συμπεριφοράς και διαφυλάξεως του περιβάλλοντος, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μας περιοχή και για τον δικό μας πολιτισμό. Επιπλέον, τον ευχαριστώ διότι αγκάλιασε το πολιτιστικό κέντρο του Μαυρονερίου και θα έχουμε την ευκαιρία να το εγκαινιάσει ο Παναγιώτατος το Σεπτέμβριο, όπου θα κάνει την επίσημη επίσκεψή του εδώ. Είναι πολύ σημαντικό διότι πολλές από τις δράσεις οι οποίες γίνονται στη Μητρόπολη μας και έχουν αφετηρία την πόλη μας μπορούν να τοποθετηθούν μέσα σε μια γειτονική ενορία που απέχει τουλάχιστον 10 λεπτά από την πόλη, ούτως ώστε και το Μαυρονέρι να γίνει ένας πόλος έλξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Όχι μόνο για τους κατοίκους της πόλεως μας, αλλά και για τους κατοίκους του Μαυρονερίου και των γύρων χωριών, που και αυτοί θα δουν την ευκαιρία, θα έχουν την ευκαιρία να έχουν μια πολιτιστική δράση σημαντική για την περιοχή τους. Είναι έργα πνοής, τα οποία επιχορηγούνται μέσα από επίπονη δραστηριότητα η οποία έχει καταβληθεί, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι οι φάκελοί τους για να μπορούν να λάβουν την επιχορήγηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιοργαντά, διότι υπήρξατε κοντά μας και εύχομαι και στο μέλλον σε ανάλογες δράσεις και σε άλλους φορείς, αλλά και σε εμάς να είσαστε κοντά μας, ούτως ώστε για το καλό των πολιτών που όλοι εκεί στοχεύουμε να δοθούν ανάλογες προτεραιότητες. Εύχομαι και εγώ ταπεινά σε όλους μας καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Δύο πράγματα. Πρώτον, όλα αυτά τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούνιο του 25. Δηλαδή σε 1,5 χρόνο από σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, ευτυχώς υπάρχει ετοιμότητα των φακέλων, των μελετών και θα προχωρήσουν πολύ γρήγορα. Θα είναι ολοκληρωμένα έως τον Ιούνιο του 25. Θέλω να πιάσω πρώτα αυτό το λίγο το πιο προσωπικό που έπιασε ο φίλος ο Γιώργος Γιοργαντάς για τον Πασαλίδη, τον Παύλο Πασαλίδη, εκτός από όλα τα άλλα που ήταν. 30 χρόνια τώρα η αναπτυξιακή, προσωπικά για μένα ήταν και μέντορας. Από πολύ μικρός χωνόμουν λίγο εκεί στην αναπτυξιακή και με έμαθε πάρα πολλά πράγματα ο Παύλος και τον ευχαριστώ για αυτό. Είχα και την τιμή και τη χαρά να είμαι και υποψήφιος τότε με το συνδυασμό του στο Δήμο και εκεί με βοήθησε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πήρα πολύ θετική άβρα από αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα λίγο πιο γενικά πράγματα, γιατί ο υπουργός μας τα είπε όλα ειδικά. Το Φεβρουάριο δεν ήταν ένα μικρό θαύμα. Ο υπουργός μας είναι λίγο ταπεινός ως πολύ. Ήταν ένα μεγάλο θαύμα για μένα. Ήρθαν πολλά λεφτά στην πόλη, στην αναπτυξιακή. Αν πούμε ότι ήταν γύρω στα 5 εκατομμύρια, λίγο παραπάνω το Leader, ήρθαν άλλα 5,5 εκατομμύρια, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν υπερδιπλάσιο το όλο πρόγραμμα του Leader. Χρειαζόμαστε τέτοιες βοήθειες, όχι η αναπτυξιακή σαν εταιρεία, αλλά το εργαλείο της αναπτυξιακής. Ο νομός χρειάζεται τέτοια βοήθεια. Πρέπει να έχουμε ανθρώπους να βοηθούν τέτοιες εταιρείες. Και για μια ακόμη φορά, γιατί σε άλλη μια εκδήλωση ευχαρίστησα
και προσωπικά αλλά και εκ μέρους του ΔΣ τον Υπουργό, τον και τον βουλευτή μας πάνω απ' όλα. Έχει κλείσει ένας κύκλος, τρέχει όπως είπαμε και των ιδιωτικών επενδύσεων. Πρώτα βεβαίως το δεύτερο εξάμηνο, θα μας πει και λίγο πιο αναλυτικά ο Παναγιώτης, ο Γενικός Διευθυντής, το δεύτερο εξάμηνο του 24 θα ανοίξει το νέο leader και μια που είναι και τα media εδώ να κοινωνήσουμε σε όλο τον νομό, σε όλο τον κόσμο ότι η αναπτυξιακή μεταστελέχη της είναι εδώ με πολλή γνώση, είναι σαφέστατο αυτό, να βοηθήσει τον κόσμο. Υπάρχει κόσμος, υπάρχει θέληση, υπάρχουν σκέψεις, ιδέες, θέλουμε αυτό το boost, αυτό που το σπρώξιμο που λέμε λίγο παραπάνω, όπως είπε και ο κ. Γεωργαντάς, στο να φύγουμε από αυτή τη μιζέρια και να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε το νομό μας, να φύγουμε μπροστά, να δώσουμε μια νέα πνοή. Το σκοπευτήριο, όπως αναφέρθηκε, είναι μια επένδυση, όχι σαν όλες τις άλλες, και ίσως γι' αυτό κιόλας λίγο μας χτυπάει ένα καμπανάκι. Περιμένουμε στην εταιρεία από τον κόσμο να έρθει και φυσικά περιμένουμε από τους βουλευτές μας και όποιος μπορεί άλλος να βοηθήσει να φέρει περισσότερα λεφτά στην εταιρεία, στο να μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς με τη σειρά μας σε αυτές τις ιδέες, σάρκα και οστά. Ευχαριστώ πολύ και καλές γιορτές πάνω απ' όλα. Συγχαρητήρια στον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, συγχαρητήρια στην Αναπτυξιακή, γιατί η Αναπτυξιακή πραγματικά είναι ένα εργαλείο όλων, αλλά κυρίως μέτοχοι είναι οι δύο Δήμοι, η Περιφέρεια και κάποιοι άλλοι φορείς, που όλα αυτά τα χρόνια έχουν προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο. Και η αποκορύφωση, και εύχομαι να συνεχιστεί, κύριε Γεωργαντά, με τη βοήθεια τη δική σας και όλων μας, να έχουμε περισσότερα χρήματα, να έχουμε περισσότερη ανάπτυξη και θέλω να αναφερθώ, γιατί είχαμε και εμείς σαν Περιφερειακή Ενότητα μια πρόταση για την Γκλίντερ που τρέχει, αξιοποίηση περισσότερο της λίμνης Δοϊράνης, το κομμάτι που δεν είχε αξιοποιηθεί, αλλά δυστυχώς υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία δεν μπορέσαμε να τα ξεπεράσουμε λόγω του ότι ο Υγειαλός είναι της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου και δεν υπάρχει, ψάξαμε, δεν μπορέσαμε να βρούμε άδεια κατασκευής της προβλήτας και δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε κάτι. Είπαμε δεν θα κάνουμε οικοδομή, απλώς πεζοδρόμους, παγκάκια, φωτισμό. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το προχωρήσουμε για αυτό το λόγο. Θέλω να συγχαρώ επίσης τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου και του Σκουπευτικού Συλλόγου, γιατί ήταν πραγματικά ο άνθρωπος που είχε την ιδέα και ήταν κάθε μέρα είτε στο τηλέφωνο ή η παρουσία του στην Περιφερειακή Ενότητα για να μπορεί να εξασφαλίσει την έκταση για να γίνει αυτό το μεγάλο και πιστεύω σύντομα να ολοκληρωθεί και να έχει μια διαφορετική εικόνα ο νομός για το Σκοπευτικό Σύλλογο και το Σκοπευτήριο. Εύχομαι στο καινούριο πρόγραμμα Leader που θα ανοίξει να μπουν περισσότερες προτάσεις και φάκελοι για αναπτυξιακά έργα της Περιφερειακής μας Ενότητος για το καλό όλων. Θέλω να ευχαριστήσω και σαν μέλος της διοίκησης της Αναπτυξιακής τον Πρόεδρο και τα στελέχη, τον Παναγιώτη τον Κωνσταντινίδη και όλα τα στελέχη της Αναπτυξιακής, που πραγματικά είναι ένα εργαλείο για τον νομό που προσφέρουν πάρα πολλά. Να ευχηθώ με τη σειρά μου καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, υγεία σε όλους. Καλή επιτυχία σε όλο το έργο. Να είστε καλά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση, στο πέρας αυτής της ολοκλήρωσης της κοινοτικής πρωτοβουλίας του Leader, να έχουμε εγκεκριμένα 10 μικρά και μεγάλα έργα για τον τόπο μας, που αφορούν όλη την Περιφερειακή Ενότητα. Και συγκεκριμένα 6 έργα τα οποία αφορούν
τα όρια, τα εδαφικά όρια του Δήμου Λυκής και 4 που αφορούν τα εδαφικά όρια του Δήμου Παιωνίας. Το ευχάριστο είναι ότι εξαντλήθηκε όλο το ποσό. Είχαμε, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, 10 στα 10. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε με προσπάθεια, με συνεργασία, με επιμονή, με αγαστή συνεργασία όλων των φορέων, των ιδιωτικών, των νομικών προσώπων και φυσικά την υποστήριξη των άξιων στελεχών της ΆΝΚΙ, του Προέδρου, του Διευθυντή και τέλος τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού. Νομίζω ότι τα έργα αυτά δίνουν μια προστιθέμενη αξία στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στον τουρισμό, στο περιβάλλον και δίνουν μια όθηση στην τουριστική και εν γένεια αναπτυξιακή πορεία της περιοχής όλου του νομού. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ καταρχήν τον Υπουργό, γιατί αποδεικνύει ότι όταν θέλει να συνεργαστεί και να πετύχουμε πράγματα, το καταφέρνουμε. Και επίσης, τα άξια στελέχη της ΆΝΚΙ, όπου οι βασικοί μέτοχοι είναι η Δήμη και η Περιφέρεια και δείχνουν πραγματικά με την επιλογή των προσώπων αυτών ότι πράττουν σωστά και πριν με την παρουσία, την άξια παρουσία του Παύλου Πασαλίδη και τώρα με τους συνεχιστές, τον Γιώργο Βουλγαράκη, ο οποίος έχει την αμέριστη στήριξη του Δήμου ως βασικού μετόχου της ΆΝΚΙ, αλλά και του Διευθυντή, του Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση αναφορικά με αυτό το οποίο αναφέρθηκε και από τον Υπουργό και από τον Πρόεδρο, οι οποίοι κάνανε λόγο για φαινόμενα τα οποία θα μας πάνε μπροστά, θα σταματήσουν την εσωστρέφεια και τη μιζέρια. Μπορεί στο πρόγραμμα αυτό να έχει αποκλειστεί λόγω των δεδομένων ο αστικός πληθυσμός, η πόλη του Κλικής, αλλά δεν έχει αδικηθεί η πόλη του Κλικής από την κυβέρνηση και από χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία την τελευταία τετραετία δόθηκαν πλουσιοπάροχα. 90 εκατομμύρια έργα τα οποία αφορούν δίκτυα ίδρυψης, σαν αυτά που έχουν ενταχθεί στο Δήμο Παιωνίας, αθλητικός πυρήνας σαν τα έργα του αθλητισμού τα οποία θέλουν να κάνουν οι ιδιωτικοί φορείς, αλλά και το νομικό πρόσωπο του Συλλόγου Άρτεμις, το οποίο να σημειώσουμε ότι όταν ήρθε ο πρόεδρος του Συλλόγου και μου είπε πριν από 2 χρόνια περίπου, πρόεδρε, θέλω να κάνω σωματείο σκοπευτικό. Του είπα για ποιο λόγο και μου λέει θέλω να κάνω σκοπευτήριο και ξεκινάω από το καταστατικό του. Και πραγματικά μέσα σε 2 μήνες κάναμε το καταστατικό και τρέξανε όλα και σε 2 χρόνια έχουμε την έγκριση αυτού του μεγαλοπίβολου σχεδίου και σε 1,5 χρόνο από τώρα θα έχουμε και την ολοκλήρωσή του. Έλεγα πριν ότι δόθηκαν 90 εκατομμύρια χρήματα για μεγάλα έργα στην πόλη του Κλικής και στα χωριά. Εύχομαι στο επόμενο leader, στο εξάμεινο από τώρα περίπου, να ανοίξει λίγο η πλατφόρμα και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ή να υλοποιήσουμε ή να τοποθετήσουμε μέσα προτάσεις και από την υπόλοιπη περιφέρεια και νομίζω ότι με ενότητα, με συνεννόηση, με συνεργασία και χωρίς καταγγελτικό λόγο για έργα τα οποία έχουν εγκριθεί και χωρίς αφισβήτηση από κανέναν για αυτά τα οποία υλοποιούνται, να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε ακόμα περισσότερα για τον τόπο που όλοι αγαπάμε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, με υγεία, προκοπή και πολλά έργα αναπτυξιακά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστήσουμε εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου τον Υπουργό μας για την αμέριστη συμπαράσταση όλα αυτά τα χρόνια της προηγούμενης τετραετίας, αλλά πιστεύω και της επόμενης πενταετίας, στο Δήμο μας, αλλά και γενικότερα στο νομό Κλικής. Να ευχαριστήσω τα μέλη της ΆΝΚΙ για την πολύ καλή συνεργασία, γιατί χωρίς πραγματικά τη δικιά τους βοήθεια αλλά και του Υπουργού, ίσως να μην είχαμε φτάσει, να μην είχαμε έρθει ο τέλος για τα έργα που αφορούν την περιοχή μας, που είναι έργα που αφορούν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και όλα αυτά τα δύο θα συμβάνουν πολύ στην ανάπτυξη του αθλητικού και του πολιτικού, πολιτιστικού, πολιτιστικού τουρισμού της περιοχής μας. Η Γουμένιστα είναι ένας
μια περιοχή με πολλά συντηρητικά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι ευκαιρία μέσα από αυτά τα προγράμματα να γίνουν μικρές παρεμβάσεις, οι οποίες πραγματικά θα δώσουν μεγαλύτερη όθηση στον τουρισμό και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Νομίζω με την αρρωγή του κυρίου Γιωργαντά, τη Σάνκη και την καλή συνεργασία των άλλων φορέων, νομίζω ότι θα έχουμε ένα αίσιο τέλος. Θα ήθελα με ευκαιρία της γέννησης του Θεανθρώπου να ευχηθώ σε όλους σας υγεία, χαρά και προκοπή. Πραγματικά το Leader είναι ένα εργαλείο το οποίο το γνωρίσαμε πρώτη φορά, τουλάχιστον εγώ, διότι βρίσκομαι σε έναν φορέα που είμαι πρόεδρος που εντάχθηκε μέσα στις δράσεις του Leader. Μέχρι τώρα είναι πραγματικά, νομίζω, ένα πολύ καλό εργαλείο και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και να το αξιοποιήσουμε. Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να πω στους παρευρισκομένους, όταν κατέβηκα στην Αθήνα και βρεθήκαμε στο γραφείο σας του Υπουργείου Γεωργίας, ψάχνοντας για χρηματοδότηση απεγνωσμένα για το Δήμιο Παιωνίας βασικά, για τη ΔΕΙΑ κατά κύριο λόγο, ψάχνοντας και άλλες χρηματοδοτήσεις, όχι μόνο το Leader. Κύριε Υπουργέ, να θυμάστε, μου είχατε πει περίμενε εδώ, δεν βγαίνεις, αν δεν βρούμε κάτι για να φύγεις, για να ανακοινώσεις στο Δήμο και στον Δήμαρχο. Κάλεσε το Γενικό Γραμματέα και του είπες κατά λεξή, πρέπει να βρούμε τρόπο να χρηματοδοτηθεί το Κλικής και η δική σου πρόταση ήταν μέσω της Άγκη. Και αφού από εκείνη τη στιγμή ξέραμε ότι τα 5,5 εκατομμύρια θα έρθουν στο Κλικής, φύγαμε εννοείται εμείς τρίβοντας τα χέρια και περιμέναμε μετά τις εξελίξεις και όπως αναφερθεί κάτι έτσι έγινε. Αλλά για να γίνει αυτό, πρωτίστως υπήρχε ομαδικότητα. Υπήρχαν συναντήσεις, συσκέψεις από όλους τους φορείς. Εννοείται παρουσία σε μερικές και του Υπουργού, του Προέδρου της Άγκη, Σκοπευτικός, Δήμος Παιωνίας, Δήμος Κλικής και όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Κλικής, χωρίς να εναντιώνεται κανείς σε κανέναν, είπαμε, μοιράσαμε τα έργα, τι μπορεί να δοθεί στον καθένα και έτσι προχωρήσαμε και νομίζω είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, απορρόφηση και έγκριση όλων των προτάσεων. Φυσικά από μέρες μου για τη ΔΕΙΑ Παιωνίας θα μπορούσαμε να πάμε και καλύτερα, αλλά όντας πρώτη φορά σε ένα τέτοιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, νομίζω στο επόμενο πρόγραμμα, κύριε Υπουργέ, έχοντας πάλι την ομαδικότητα, την οργάνωση, τις συσκέψεις που είχαμε, ευελπιστώ να πάμε και καλύτερα. Ευελπιστώ βασικά με τη δική σας πάλι παρέννηση να έχουμε πάλι τα ίδια εκατομμύρια που είχαμε και ίσως και περισσότερα αν μπορούμε. Επίσης, κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να το κάνουμε νομίζω, να αυξήσουμε το ποσοστό των δημόσιων φορέων. Νομίζω ότι οι δημόσιες φορείς είχαν πλήρης απορροφητικότητα και μπορούμε να το κάνουμε. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και υπάρχει και συνεργασία από τώρα, από τον Γενάρη, τέλη Γενάρη, να ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε και πριν, να πούμε τον άξονα που θα κινηθούμε, τις δράσεις που θα στοχοποιήσουμε, νομίζω πάλι θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για όλον τον νομό Κλικής. Νομίζω ότι είναι πραγματικότητα, Υπουργέ, ότι εμείς το ξέρουμε βασικά η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως και το Κλικής, όπως και η Παιωνία, η περασμένη περίοδος τοπικής αυτοδιοίκησης την οποία τελέσαμε εμείς, αλλά και η συνεργασία που είχαμε με τον Υπουργό και τις παρεμβάσεις του, νομίζω διαχρονικά έχουμε λάβει και ο Δήμος Κλικής και ο Δήμος Παιωνίας τα περισσότερα χρήματα σε αναπτυξιακά έργα και νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα στην τύχη με τις παρενέσεις τις δικές μας και τις παρεμβάσεις τις δικές σας να φέρουμε και άλλα χρήματα στο νομό Κλικής. Και μία παρότριση προς την Άγκη Κλικής, εννοείται ότι λάβαμε τις εγκρίσεις, είναι ένα μεγάλο βήμα, θα πρέπει να υπάρχουν, να συνεχίσουν μάλλον οι συνεννοήσεις τηλεφωνικά, γιατί τα έργα, ναι μεν τα πήραμε, αλλά με διαποπεράτωση. Και η αποπεράτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε, και αν δεν γνωρίζετε θα πρέπει να το ξέρετε, ότι είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη. Έχουμε διάφορες δυσκολίες. Έχουμε το ξεκίνημα, τις εγκρίσεις, τις πληρωμές. Θα πρέπει να υπάρχει πάλι η ίδια ομαδικότητα για να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε μέχρι το χρόνο το οποίο είχε αναφέρει ο Υπουργός.
Να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή χρονιά σε όλους, καλά Χριστούγεννα και υγεία. Να είστε καλά.